στην τηλεοπτική σας βιβλιοθήκη. Συνεχίζουμε την έρευνά μας πάνω στη μελέτη της διατροφής και θα διαπραγματευθούμε σήμερα τις ανακαλύψεις του Justus von Liebig, γνωστού και ως πατέρα των λιπασμάτων. Κατά τον 19ο αιώνα, η επιστήμη κυριαρχούταν από το αίτημα της βιολογικής βελτίωσης της σύνθεσης της διατροφής. Αυτό γινόταν τόσο για λόγους υγιεινής, όσο και για λόγους κοινωνικούς, δηλαδή να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής και συνεπώς η απόδοση της εργασίας των εργατών. Εκείνη την περίοδο, μεταξύ των οικονομολόγων, κυριαρχούσε η άποψη ότι η ποιότητα της ανθρώπινης εργασίας είναι κρίσιμος παράγοντας της διαμόρφωσης της τιμής των προϊόντων. Ο επιστήμονας τώρα Ράμπνερ, ο οποίος πραγματοποιούσε έρευνες στη θερμοδυναμική, ανακάλυψε ότι η ενέργεια, η οποία απελευθερώνεται από την τροφή, μετατρέπεται σε θερμότητα. Σκόπευε λοιπόν να εντοπίσει τροφές, οι οποίες μετατρεπόταν σε θερμότητα, και τροφές των οποίων η ενέργεια μετατρεπόταν σε μηχανική εργασία. Εντόπισε τις πρωτεΐνες ως την ουσία της οποίας ο λόγος της θερμότητας προς την ενέργεια ήταν ο λιγότερο ευνοϊκός για την παραγωγή έργου από τροφή. Η μείζον πηγή των πρωτεϊνών ήταν το κρέας, το οποίο ήταν ακριβό σε σχέση με τα δημητριακά, ας πούμε, τα οποία είναι κύρια πηγή υδατανθράκων. Προκειμένου να εργαστούν οι απασχολούμενοι, πρέπει να μετατρέψουν την τροφή σε μηχανικό έργο. Όμως, καθώς το κρέας ήταν ακριβό, ήταν δυνατό να παρασχεθεί μόνο σε όσους έκαναν διανοητική εργασία και όχι χειρονακτική. Η κατάλληλη διατροφή όλου του εργατικού δυναμικού έγινε δυνατή χάρη στη διάδοση του έργου του Φον Λίμπικ. Ο Λίμπικ τώρα ήταν ένας Γερμανός καθηγητής χημίας στα πανεπιστήμια του Γκίσεν και του Μονάχου. Ονομάζεται ο πατέρας των λιπασμάτων γιατί? Επειδή διατύπωσε μία υπόθεση σχετικά με την μεταλλική διατροφή των φυτών, δημιουργώντας τα θεμέλια της σύγχρονης αγροτικής χημίας. Η έρευνά του θεωρήθηκε ο πρόδρομος της μελέτης της επίδρασης των περιβαλλοντικών παραγόντων στους οργανισμούς. Διατύπωσε τον ενδιαφέροντα νόμο του ελάχιστου, σύμφωνα με τον οποίο ένας οργανισμός περιορίζεται όταν οι πηγές του ελαχιστοποιούνται. Άλλη ανακάλυψή του ήταν ένα εργαλείο που θα μπορούσε να προσδιορίσει την ποσότητα του άνθρακα σε κάθε οργανική ουσία, το οποίο ονομάστηκε η συσκευή με τις 5 μπύλες. Εγώ οργάνωσα το χημικό εργαστήριο όπως το γνωρίζουμε σήμερα. Ελέγχω τους φοιτητές μου, αλλά δεν εργάζονται με τη σωστή σειρά. Πρώτα πρέπει να αναλυθεί η οργανική ύλη. Είμαι της άποψης ότι θα μεταρρυθμιζόταν κοινωνικά η Γερμανία, βελτιώνοντας το επίπεδο της διατροφής του πληθυσμού. Παραπέμπω στο βιβλίο του John Stuart Mill, «Λογική», ο οποίος μάλιστα περιγράφει αρκετά παραδείγματα της έρευνάς μας, καθώς αυτό προάγει την επιστήμη σαν μέσο κοινωνικής προόδου και κοινωνικής ανάπτυξης. Η επίτευξη αυτού του στόχου είναι το ιδανικό της επιστημονικής έρευνας. Έγινε ευρύτερα γνωστός για τις εργασίες του στον τομέα της φυσιολογίας των ζώων και την αγροτική χημεία. Η αφετηρία τώρα του Λίμπικ ήταν η αρχή ότι η διαδικασία της παραγωγής του λίπους μπορούσε να διεξαχθεί δια της οργανικής χημείας. Αυτή η αρχή, η οποία είχε αμφισβητηθεί όσο ζούσε, επιβεβαιώθηκε αργότερα με αποτέλεσμα ο Λίμπικ να αναδυθεί στη θέση του πρώτου επιστήμονα, ο οποίος συνέδεσε τη χημεία, τη φυσιολογία και την ιατρική. Η σημαντικότερη συμβολή του στη σφαίρα της υγιεινής ήταν το εκχύλισμα κρέατος, το οποίο ήταν υποπροϊόν της απόπειράς του να θεραπεύσει την κόρη ενός φίλου του από μια βαριά ασθένεια. Το όνομά της ήταν Emma Muspratt. Ας τη φανταστούμε τώρα να περιγράφει την ανάρρωσή της το 1853. Ήμουν στο Μόναχο όταν νόσησα από τη φοηδή πυρετό. Αδυνατούσα να δεχθώ τροφή. Επινόησε ένα ειδικό τεμάχιο κρέατος που με βοήθησε να αναρρώσω. Θα είχε πεθάνει σίγουρα χωρίς αυτή τη διατροφή. Πρόκειται για ένα εκχύλισμα, το οποίο παρασκεύασα από αλεσμένο κρέας κοτόπουλου,
το οποίο τοποθέτησα σε ένα υδάτινο διάλειμμα υδροχλωρικού οξέως. Μετά από 12 ώρες φιλτράρισμα, το κρέας από το υγρό που περιείχε την πρωτεΐνη σχεδόν άθικτη, ουδετεροποιώντας το οξύ και το έδωσα στην αίμα να το πιεί. Καθώς η διαδικασία παρασκευής του εκχυλίσματος ήταν έτσι λίγο πολύπλοκη και χρονοβόρα, η επινόηση του Λίμπικ δεν είχε και δεν θα μπορούσε να έχει εμπορική επιτυχία. Την παρασκεύαζε και την έθεσε σε εμπορική κυκλοφορία ο φαρμακοποιός του μονάχου, Φον Πέτενκόφερ, ως θεραπεία για τους αρρώστους οι οποίοι αδυνατούσαν να δεχτούν τροφή. Η ανακάλυψη αυτή του Λίμπικ αποτελεί ένδειξη ότι το κρέας καθεαυτό, αν και δεν αποτελεί εξαιρετική τροφή για τον εγκέφαλο, είναι όμως σε θέση να σώσει ανθρώπους από μια βαριά ασθένεια. Το 1865, σε συνεργασία με τον Βέλγο μηχανικό George Gibberden, ο Λίμπικ επινόησε μια αξιόπιστη και φθηνή μέθοδο παρασκευής τεμαχίων βοδινού. Ίδρυσε την εταιρεία τεμαχισμού κρέατος Λίμπικ, το προϊόν της οποίας ήταν ο κύβος από ζωμό βοδινού. Ένα φτηνό, εναλλακτικό προϊόν για το πραγματικό κρέας. Μετά από το θάνατο του Λίμπικ το 1899, το προϊόν αυτό κυκλοφορούσε στο εμπόριο υπό την ετικέτα OXO. Αυτά λοιπόν σήμερα για τον Λίμπικ. Καλή συνέχεια!